Το επικείμενο ταξίδι του Πρόεδρου Αναστασιάδη στη Μόσχα και το θέμα της συμμετοχής της Ρωσίας στο πρόγραμμα στήριξης της κυπριακής οικονομίας κυριάρχησαν στην πρωινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Ρώσο πρέσβη Βιάτσεσλαβ Σούμσκι. Όπως είναι γνωστό, η Λευκοσία ζήτησε παράλληλα την επέκταση και επιμήκυνση του υφιστάμενου ρωσικού δανείου των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχει προτείνει και την αγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Λαϊκής. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης συναντήθηκε στη συνέχεια και με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Λιλίκα, τον οποίο ενημέρωσε για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Του εξέφρασα την στήριξή μου όσον αφορά τις μέχρι τώρα κινήσεις του και το γεγονός ότι απέρριψε κάποιες εκβιαστικές και καταστροφικές προτάσεις, πιέσεις θα έλεγα, από πλευράς της Τρόικας. Σύμφωνα με τον κύριο Λιλίκα, διαπιστώθηκε σύγκληση απόψεων και ο ίδιος ανέλαβε να καταθέσει γραπτό στον πρόεδρο κάποιες από τις προτάσεις του. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε επίσης τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Κρετίκ, Σορώνα Κασίνη, ενώ είχε αποχαιρετιστήρια συνάντηση με την πρέσβυρα της Σλοβακίας, Άννα Τουρνίκοβα. Σε μια άλλη εξέλιξη, ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ο διάλογος με την Τρόικα, εκφράζει το ΑΚΕΛ. Είναι γεγονός πως σήμερα, τουλάχιστον οι πληροφορίες που υπάρχουν, είναι πως η Τρόικα θέτει επιπρόσθετα ζητήματα. Και αυτό δυσκολεύει αφάνταστα τις προσπάθειες για κατάληξη σε μια συμφωνία. Θέλω να επαναλάβω αυτό το οποίο είχαμε πει κατά κόρον όλη την περίοδο την προεκλογική εμείς, αλλά και μετεκλογικά, ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές προτάσεις οι οποίες θα οδηγούν την κυπριακή οικονομία στην καταστροφή. Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος κατηγόρησε ωστόσο την κυβέρνηση Αναστασιάδη για ασυνέπεια και ανακολουθία δηλώσεων προεκλογικά και μετεκλογικά.